Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή κάπως διαφορετικά. Ταξιδεύοντας, βγαίνοντας προς τα έξω και ερχόμενοι σε επαφή με έναν Έλληνα, ο οποίος ταξίδεψε, αν δεν κάνω λάθος, πριν από περίπου 3 δεκαετίες, εκεί στην περιοχή του Αλγκάβρε, στην Πορτογαλία. Ταξίδεψε λοιπόν, αλλά έμεινε μόνιμα και πλέον έχει ανοίξει τη δική του επιχείρηση και οθεί τους Πορτογάλους να έρθουν σε επαφή με τις παραδοσιακές, με τις ελληνικές γεύσεις, με συνταγές που έχουν να κάνουν με τη χώρα μας, με την πατρίδα μας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Φίλιππο Βαλτινό, να τον καλησπερίσουμε εδώ στην Κρήτη TV. Πώς είστε, καλησπέρα από Ελλάδα. Καλησπέρα από Πορτογαλία, τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά. Είστε ο λεγόμενος, δεν ξέρω αν πετύχω την προφορά, Γκρέγο. Ναι, ο Γκρέγο. Ο Γκρέγο. Πώς προέκυψε αυτό το παρατσούκλι και πώς προέκυψε βέβαια και μήνατε, αποφασίστε να πάρετε την απόφαση σε καλές εποχές, για τη χώρα μας να βγείτε στο εξωτερικό. Ήταν 30 χρόνια. Έχουν ήδη 30 χρόνια που βρίσκομαι εδώ. Ναι. Τι να σου πω, έτυχε. Ήρθα εδώ πέρα για να επισκεφτώ τους γονείς μου που είχαν έρθει για κάποια δουλειά και κόλλησα μετά. Γνώρισα την πρώην γυναίκα μου, παιδιά, σκυλιά, όλο το πακέτο. Ναι. Για πείτε μας. Μετά αποφάσισα να ανοίξω ένα ελληνικό εστιατόριο που ήταν το πρώτο στην Πορτογαλία. Το πρώτο γενικά στην Πορτογαλία? Ορίστε. Το πρώτο εστιατόριο ελληνικό σε όλη την Πορτογαλία? Σε όλη την Πορτογαλία, ναι. Πριν από 27 χρόνια. Δύσκολο εγχείρημα. Πολύ δύσκολο, γιατί τώρα παντού κυκλοφορεί ελληνικό γιαούρτι, τύπο ελληνικό γιαούρτι, η φέτα, μπορείς να βρεις παντού. Εκείνη την εποχή ήμασταν τελείως εξωτικοί εδώ πέρα. Έπρεπε να φέρω αεροπορικός μέσω Φραγκφούρτης, Ελλάδα-Φραγκφούρτη, Φραγκφούρτη-Λισαβόνα, Λισαβόνα εδώ πέρα που είμαι εγώ. Όλα τα πάντα αεροπορικός. Οπότε το προσπαθήσατε παρά τις δυσκολίες αρκετά και έχετε καταφέρει, από ό,τι γνωρίζουμε και μέσα από το ρεπορτάζ, να σας έχουν αγκαλιάσει εκεί οι Πορτογάλοι. Γενικά τι ζητούν, τι είναι αυτό το οποίο τους αρέσει περισσότερο? Τους αρέσουν τα πάντα. Το μόνο που έχουν λίγο δυσκολία να φάνε τα ντολμαδάκια. Για ποιους λόγους? Βρίσκουν ακόμα περίεργο. Α, είναι περίεργο. Ναι, αλλά τρώνε τα πάντα. Είναι πολύ καλοί πελάτες. Καλοί άνθρωποι. Είναι ήσυχοι και ανοιχτοί. Δηλαδή θα δοκιμάσουν. Ναι. Αν δεν τους αρέσει, δεν θα γυρίσουν. Αλλά προς το παρόν είναι 90% επιστρέφει. Γενικά, βέβαια, θέλω να με διορθώσει αν κάνω λάθος, η νοοτροπία μας, η κουλτούρα μας ταιριάζει και με τους Πορτογάλους και με τους Ιταλούς, βέβαια. Ήταν ένα από τα σύν, από τα πλεονεκτήματα στην προσπάθειά σας? Όχι. Οι Πορτογάλοι είναι πολύ διαφορετικοί από εμάς και από τους Ιταλούς. Με διορθώσατε λοιπόν. Πιο οργανωμένοι, είναι λίγο πιο. Τι να σας πω. Είναι πιο ήρεμοι. Εμείς έχουμε πιο. Τι να σας πω τώρα. Είμαστε πιο ζωντανοί σαν λαός. Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τη διασκέδαση και με το πόσο παρορμητικοί είναι να βγουν έξω. Αν και μας είπατε ότι δοκιμάζουν γεύσεις, δεν έχουν πρόβλημα δηλαδή. Ναι, τους αρέσει η γαστρονομία. Όχι. Η καινούργια γενιά τώρα, που τα τελευταία 15-20 χρόνια, είναι πολύ πιο διαφορετική, είναι πιο κοντά σε εμάς. Αλλά όταν πρώτο ήρθα ήταν πολύ κλεισμένη η κοινωνία. Okay, βέβαια είναι και επαρχία, είμαι πολύ νότια. Αλλά εδώ είναι πιο πολλοί Άγγλοι, οι τουρίστες, και με μεγάλο εισόδημα. Είναι γήπεδα γκολφ. Ναι. Έρχονται Άγγλοι, δηλαδή ξένοι, με πάρα πολύ ψηλό εισόδημα. Γενικά υπάρχουν Έλληνες που βρίσκονται εκεί στην περιοχή και έρχονται συχνά όταν βρίσκονται Πορτογαλία, λένε θα πάμε εκεί στον Φίλιππο? Όχι. Είμαστε πολύ λίγοι εδώ κάτω. Στη Λισαβόνα είναι αρκετοί τώρα. Βασικά όλα άλλαξαν το 2004 που τους πήραμε το ευρωπαϊκό. Εκεί μας γνωρίσανε καλά. Μάλιστα. Και ήρθαν και πάρα πολλοί Έλληνες ξανά σαν τουρίστες. Θα επιχειρήσω ένα σχόλιο, πιστεύω να το πετύχω τώρα με την Τρίτη. Εκεί το 2004 ήρθαμε πιο κοντά ή γενικά υπήρχε μία πίκρα λόγω και του χαμένου πανευρωπαϊκού εκεί των Πορτογάλων?
Όχι, για να πω την αλήθεια, όλοι ερχόντουσαν έτσι, παραπονιόντουσαν λίγο, αλλά μετά μαγκαλιάζαν και ήμασταν φιλαράκια. Από τη στιγμή που κερδίσανε τους Άγγλους, όλα ήταν μέλι γάλα. Μάλιστα. Έφτιαξε λοιπόν το κλίμα. Το ότι χάσανε από εμάς ήταν χαρά τους. Έφτιαξε το κλίμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Η σπεσιαλιτέ εκεί στην επιχείρησή σας, τι περιλαμβάνει? Υπάρχουν και κριτικές γεύσεις που βρίσκονται στον κατάλογο? Όχι, αν και προσπαθώ, λόγω της θείας μου και του θείου μου που μένω στο Πλακιά, προσπαθώ να βρω λουλούδια από κολοκύθια, κολοκυθανθούς. Α, μάλιστα. Γιατί είχα κατέβει τώρα στο Πλακιά πριν από ένα μήνα περίπου και πήρα τη συνταγή από το εστιατόριό τους και προσπαθώ τώρα να βρω τα λουλούδια για να τα γεμίσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Το μήνυμά σας εδώ στους κριτικούς ποιο είναι? Λατρεύω την Κρήτη και αν μπορούσα θα μετακόμιζα αύριο εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό κύριε Βαλτινέ. Να είστε καλά. Καλό χειμώνα να έχετε.